Καλωσορίσατε στο παραμάλι. Πώς Γκαλτίνης. Welcome. Γυρεύκω τσάντια να φορμήν τον νου μου να σιτήσω κι ό,τι εσύ φιλάμενα να σας τα ιστορίζω. Στο παραμάλι φίλοι μου όπως μου ιστορίσαν καμπόσοι που τα ακούσασιν και άλλοι που τα ζήσαν. Είχε χωράφια καμποσά με τα γεννήματα τους κι έρχονταν Τουρκοί και Ρωμοί και βόσαν τα φτηνά τους. Έπειρα φόραν τζίπα σας για ομορκέ και χαρές και να μου βγάλε τα βανιά νότι λαλοπελάρε. Σήμερα μαζευτήκαμε στο παραμάλι, στο εγκαταλελειμμένο κομμάτι του χωριού και είχαμε έτσι ωραίο κόσμο που ήρθε. Ήρθαν και οι κάτοικοι που τώρα εμπρόσφυγες και μηνίσκουν στην Καλοψίδα στα κατεχόμενα και ήρθαν και πάρα πολλοί άλλοι και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Πολλοί κάτοικοι των γύρω περιοχών, πάρα πολλοί κόσμος από τη Λεμεσόν και τη Λευκοσία. Οι κάτοικοι του παραμαλιού τώρα που είναι και οι πρόσφυγες που τα κατεχόμενα από τα δικά τους τα χωρικά. Πολλές γενιές μαζί. Βρέφη, μωρά. Και πιο πολλοί κόσμος από ό,τι περιμέναμε. Γιατί. Γι' αυτόν τον λόγο, τον περίπατο που θα έκαναμε μέσα στο χωριό των εγκαταλελειμμένων, τον έκαναμε δύο φορές, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να δει όλες τις δράσεις. Και ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει η διοργάνωση, ο κόσμος δεν φεύγει. Θέλει να μείνει, να ρωτήσει, να γνωριστεί, να αναγνωρίσει, να μυριστεί. Και είναι πολύ συγκινητικό. Τέλος πάντων, κάθε μέρα έπαιζε το πιθκιάβλι το βοσκός και κάθε φορά που το δοκίμαζαν εχόρευκαν και εκείνος και οι έγιες και οι κουέλλες και τα γαούρκα και τα βούθκια και όποιος ευρέθε τον κοντά. Άμα να περάσεις λίγες ημέρες, παρατηρά ο παπάς αρκέψαν οι κουέλλες του και παστινίσκα. Αρωτά τον βοσκόν ήταν η αιτία, ξέρω γι' όλα λίτου. Όπως τις έβοσα και πριν, βόσονται και τώρα. Περίεργος ο παπάς αποφάσισε να πάει μια ημέρα τα πισόν του βοσκού να δει τα γλεπιά του και τη βοσική του. Άγιεν το βοσκόν και λούριεν το κουπάι και πήγαιν τα πισόν του χωστόν τα λαμέντο του. Ό,τι και αρκίνησε το κουπάι να βόσει, ο βοσκός εκατσεμπά στην πέτρα και αρκίνησε μπέξιμον του πιθκιαβιού. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου μέσα στον εγκαταλελειμμένο των χωριών είχε διάφορες δράσεις, έναν παραμύθι, μια ιστορία, μια μαρτυρία, ένας ήχος, έναν τραγούδι που όλα αφορούσαν τις μνήμες του τόπου μας. Που θεωρούσαν ότι ο κόσμος δεν έφευκε που μες στα τσαντιαρκά, συμφωνήσαν συμπάλλον και βάλαν αυτοκίνητα τα Ηνωμένα Έθνη. Και ό,τι είχαν μες στα σπίτια τους, βάλαν το μες στα αυτοκίνητα τους και φέραν το από εκεί. Έχει 40 χρόνια και δεν συμφωνήσαν. Σε τραβούμε κι εμείς, τραβάτε κι εσείς. Συνεχίζει ακόμα. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε τρεις χώρες και διαπραγματεύεται τούτη την ιδέα ότι αν τραγουδήσω τα τραγούδια του γείτονα μου με τον οποίο έχω κάποιο είδους συγκρουσιακή σχέση μετά πώς τον βλέπω και ο οποίος ζει στη χώρα μου. Άρα αρκέψαμε μια διαδικασία όπου ακούμε τις ιστορίες, τις προφορικές μαρτυρίες και τα τραγούδια. Συλλέγουμε τα. Και μετά με μια διαδικασία καλλιτεχνικής επεξεργασίας παρουσιάσαμε το που παρουσιάσαμε σήμερα στο χωριό και μετά έρχονται και άλλες δράσεις παρακάτω στους επόμενους μήνες. Τρώεις αυτά. Τρώεις αυτά. Αυκά. Yeah, because
yanıma bana koşar gelir misin? Hadi de biz kalbini yalnız bana verir misin? Seviyorum seni. Sen de beni sever misin? Görmesem bir gün seni. İnan yerimde duramam. Gümbür gümbür çarpan kalbi susturamam. İşledi sevdan içine sökük kenara. Tamam divane oldum sana. Senden uzak yaşayamam. Bak dur hisset sevgimi vur vur. Aşkınla vur beni benden başkasına çevirme o gözlerini. Kalbinin ortasında bir yer aç ve göm beni. Yo, kalbinin ortasında bir yer aç ve oraya göm beni. Neden mi? Nedeni çok basit. Çünkü çok seviyorum, çok seviyorum seni. Επίσης, δράσεις πραγματοποιούνται και στην Ιταλία και στην Πολωνία, που είναι οι εταιροί μας. Και όλα καταλήγουν ο καθένας στη δική του ιατρική παραγωγή. Μετά έχουμε έναν ντοκιμαντέρ, ένα βιβλίο, ένα συμπόσιο. Και τέλος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.